Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς που είστε σήμερα μαζί μας και οι οποίοι ήρθατε από άλλες πόλεις εκτός Αθήνας, παρά το ότι σήμερα είναι μέρα κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς παραχαιρετίζοντας αυτές ακριβώς τις σημερινές μεγάλες κινητοποιήσεις, τους χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, όλους όσοι διαδήλωσαν στην Αθήνα και σε δεκάδες πόλεις της χώρας, απαιτώντα την άμεση απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι κινητοποιήσεις αυτές που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στήριξε και στηρίζει είναι δίκαιες. Γιατί οι νομοθετικές αλλαγές που επιδιώκει να περάσει η κυβέρνηση είναι βαθιά αντιλαϊκές και στρέφονται στοχευμένα ενάντια στη μεγάλη πλειοψηφία των μικρών επαγγελματιών αφήνοντας κυριολεκτικά στο απειρόβλητο τα δυσθεώρητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων των μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό και είμαστε στο πλευρό σας. Είμαστε στο πλευρό της μεγάλης πλειοψηφίας των επαγγελματιών που πασχίζουν καθημερινά να εξασφαλίσουν το αναγκαίο εισόδημα για τις οικογένειές τους. Η αγανάκτησή σας είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένη. Γιατί προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία και προκειμένου να υφαρπάξει την ψήφο των επαγγελματιών, υποσχόταν ότι δεν θα προχωρήσει σε αυξήσει φόρων. Από την επομένη όμως, όπως άλλωστε είχε προειδοποιήσει, όπως θα θυμάστε, το ΚΚΕ, κάνει ακριβώς το αντίθετο, κηρύσσοντας, όπως λέει, τον πόλεμο στη φοροδιαφυγή, ειδικά στη μικρή φοροδιαφυγή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Σήμερα προχωρά σε καταμέτωπο επίθεση και μάλιστα με ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο για να αυξήσει την φορολογία των πιο μικρών, των πιο ευάλωτων οικονομικά μικρών επιχειρήσεων. Αυτή είναι στην πράξη η περιβόητη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, όπως την ονομάζουν, και στην οποία αναφέρεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως ασπάζονται όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Και αποτελεί μάλιστα και προαπαιτούμενο για την εκταμίευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως είχαμε αποκαλύψει και πριν τις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το παρόν νομοσχέδιο προχωρά σε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Δεν αρκείται απλώς την επιβολή του γνωστού πια σε όλους τεκμαρτού εισοδήματος που θα οδηγήσει σε αύξηση φορολογίας από 1.000 έως 3.000 ευρώ για 473.000 αυτοαπασχολούμενους και υπόψη αυτό είναι στοιχείο της ίδιας της κυβέρνησης. Εκτός αυτού καθιερώνει και ένα απροσπέλαστο ψηφιακό λαβύρινθο με τα ηλεκτρονικά βιβλία, τις ψηφιακές συναλλαγές και τόσα άλλα, που για τις πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις των επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν οργανωμένο λογιστήριο, θα δημιουργήσει κυριολεκτικά ασφικτικές συνθήκες λειτουργίας. Διπλή λοιπόν η επίθεση. Και δικαίως οι αυτοαπασχολούμενοι ζητούν την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου εδώ και τώρα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, απορρίπτουμε την ύπουλη συκοφαντική προπαγάνδα της κυβέρνησης περί δίθεν φορολογικής δικαιοσύνης και τον κοινωνικό αυτοματισμό που προσπαθεί να καλλιεργήσει ιδιαίτερο ο Υπουργός. Είναι αυτός ο ίδιος Υπουργός που έθαψε τα εργατικά δικαιώματα με το γνωστό σε όλους νόμο Χατζηδάκη και τώρα γυρίζει στα κανάλια και στεναχωριέται και λέει για τη φορολογία των μισθωτών και των συνταξιούχων, συνταξιούχων που φορτώνονται αυτοί όλα τα βάρη και άλλα τέτοια. Η στεναχώρια του είναι υποκριτική. Τα νέα φορολογικά έσοδα δεν πρόκειται να στηρίξουν τις λαϊκές ανάγκες για δωρεάν κρατικές υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, παιδείας, ούτε βεβαίως πρόκειται να μειωθεί έτσι η φορολογία του μισθωτού η εργατική τάξη πρώτα απ' όλου με τους τσακισμένους μισθούς, αλλά και οι επαγγελματίε, η μικρομεσαία αγροτιά, οι συνταξιούχοι με τις τσακισμένες συντάξεις θα συνεχίσουν να ματώνουν όλοι αυτοί μαζί καθημερινά από τους δεκάδες έμεσους φόρους που καταλυστεύουν το λαϊκό εισόδημα. Πάνω από το 60% των κρατικών φορολογικών εσόδων προέρχονται από τους τους α... φόρους, που είναι φόροι άδικοι, που πληρώνει ο λαός και για τον αέρα που αναπνέει, με τον ένφια, το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από 95% των φόρων πληρώνουν τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα και μόλις 5% μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από το σχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2024. Με το υπάρχον φορολογικό καθεστώς, οι μικροί επαγγελματίες με το εισόδημά τους πληρώνουν φόρους δυσανάλογους. Εμείς βέβαια για αυτούς μιλάμε, για αυτούς ενδιαφερόμαστε και όχι γενικά και αφηρημένα για τον επιχειρηματικό κόσμο όπως λένε αυτοί. Αυτό φυσικά το κρύβει η κυβέρνηση. Για έναν επαγγελματία που το εισόδημά του είναι περίπου στο ύψος του βασικού ή του μέσου μισθού, αντιστοιχούν αυξημένοι φόροι εισοδήματος. Αφού δεν υπάρχει αφορολόγητο, τεκμήρια διαβίωσης, τέλος επιτιδεύματος, ενώ και ο συγκεκριμένος οριζόντιος κεφαλικός φόρος, ιδίως για κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση έχει καθιερωθεί επίσης το όνομα της φοροδιαφυγής. Και όλα αυτά, ενώ τα τελευταία χρόνια διαδοχικά οι μικροεπαγγελματίες, ιδιαίτερα στο εμπόριο, στη μεταποίηση, χτυπήθηκαν από την οικονομική κρίση, στη συνέχεια από τα πολύμινα lockdown της πανδημίας, από την εκτόξευση των τιμών στα ενίκια, πρώτες σύλλες, στα εμπορεύματα ως συνέπειες και του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, των ανταγωνισμών στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, σε συνθήκες δηλαδή που έχουν περιορίσει αισθητά το εισόδημα του επαγγελματία. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, σε συνδυασμό βεβαίως με τον ανταγωνισμό στην αγορά, κόντρα σε επιχειρηματικά μεγαθύρια, δεν κρύβονται. Δεν είναι τυχαία ότι η μείωση συνολικά του αριθμού των αυτοποσχολουμένων δεν είναι τυχαία αυτή η μείωση ούτε κυρίως των αυτοποσχολουμένων μιλάμε που δεν έχουν προσωπικό. Σε τε, στην τελευταία δωδεκαετία μάλιστα μειώθηκαν κατά 20%. Στην πλειοψηφία τους έκλεισαν και δεν έγιναν βέβαια μεγαλοεπιχειρηματίες. Ούτε είναι τυχαίο ότι οι λίστες των πληστηριασμών είναι γεμάτες από ενενεργία και πρώην επαγγελματίες. Αλλά και το 2022, που ήταν χρονιά κερδοφόρα για μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όμως το 42% των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό είχε μείωση τζίρου, όπως αποκαλύπτουν συγκεκριμένες έρευνες. Μήπως είναι τυχαίο ότι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, δικηγόροι, αλλά και σε άλλους κλάδους εργάζονται σήμερα σε συνθήκες πολύ ωρις εργασίας με περιορισμένο εισόδημα. Δεν γνωρίζει μήπως η κυβέρνηση ότι είναι πολλοί εκείνοι που δηλώνουν ω έδρα της επιχείρησής τους την κατοικία τους, γιατί δεν έχουν το απαραίτητο εισόδημα να νοικιάσουν κάποιο έστω πολύ μικρό γραφείο και το σπουδαιότερο, η κατά τα άλλα λαλίστατη κυβέρνηση και οι υπουργοί της, μέσα από αυτούς που βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια, καταπίνουν κυριολεκτικά τη γλώσσα τους όταν η συζήτηση αγγίζει την προκλητική φοροασυλία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Πάει πολύ να μιλά κανείς για φορολογική δικαιοσύνη όταν για τους εφοπλιστές ισχύει η εθελοντική φορολογία και 58 ειδικέ φοροαπαλλαγές. Όταν ισχύει ο λεγόμενος αναβαλόμενος φόρος των τραπεζών. Όταν ισχύουν οι δωδεκαετής φοροαπαλλαγές και άλλες προκλητικές διευκολύνσεις για τους στρατηγικούς επενδυτές των αναπτυξιακών νόμων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και σε αυτό το ίδιο το νομοσχέδιο που εκτινάσει τη φορολογία των επαγγελματιών προβλέπονται νέες απαλλαγές για τις ανώνυμες εταιρίες και τους μετόχους τους καθώς προτείνεται νέα μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και νέα μείωση στο φόρο για τις αγοραπολισίες μετοχών. Έχει λοιπόν και η κοροϊδία ένα όριο. Και μια και μιλάμε περί δικαιοσύνης, <coughs> ας μας πούν γιατί είναι δίκαιο σήμερα σε συνθήκες γενικευμένης ανασφάλειας, γενικευμένης ακρίβειας, ο λαός να πληρώνει πανάκριβα ακόμα και για τις βασικές στοιχειώδεις ανάγκες του, για τη διατροφή του, για την υγεία του, για τη μόρφωση των παιδιών του, για να ζεσταθεί τώρα το χειμώνα. Γιατί είναι δίκαιο οι μισθοί, οι συντάξεις να είναι στα τάρταρα όταν παράγεται τέτοιος αμύθιτος πλούτος. Γιατί το εισόδημα των επαγγελματιών να φορολογείται από το πρώτο ευρώ όταν ο φόρος στα μερίσματα με νόμους διαδοχικά όλων των κυβερνήσεων είναι μόλις το 5%. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το πραγματικό κίνητρο της κυβέρνησης είναι να επιταχύνει τη συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου και όχι να αποδώσει φορολογική δικαιοσύνη. Τι έχει να περιμένει ο αυτοαπασχολούμενος που θα εξολοθρευτεί κυριολεκτικά. Μήπως θα είχα υπάρχει κάποιο σχέδιο ένταξη στη μισθωτή εργασία με όρους αξιοπρεπείους διαβίωσης. Όχι. Γι' αυτό το ΚΚΕ υποστηρίζει τη στήριξη του εισοδήματος του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία, όπως και του μισθωτού και του αγρότη βιοπαλαιστή. Με αυτή την αυτονόητη ανάγκη στο μυαλό, το ΚΚΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και επανακαταθέτει άμεσα πρώτα νόμου στη Βουλή, που συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρα για την προστασία του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων και την αντιμετώπιση των χρεών τους. Ταυτόχρονα καταθέτουμε ανάλογη τροπολογία στη Βουλή με δύο άρθρα, τα αυτονόητα. Δηλαδή πρώτον, την επανένταξη όλων των κατηγοριών των μη μισθωτών και των μισθωτών σε αφορολόγητο όριο 12.000, με προσάφηξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος και δεύτερον, την οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, χωρίς όρους και εξαιρέσεις για όλους μα όλους τους επαγγελματίες. Πρόκειται για δυο στοιχειώδη, ελάχιστα θα λέγαμε μέτρα, που όμως είναι τόσο ουσιαστικά ώστε και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες να αποκτήσουν ένα ελάχιστο δίκτυ προστασίας στις σημερινές συνθήκες. Και από αυτό το βήμα σήμερα αυτής της εκδήλωσης επαναλαμβάνουμε. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης και την υπερψήφιση της πρότασης νόμου του ΚΚΕ. <σομίως> 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 Σε αυτή τη βάση θα μπορέσετε κι εσείς φίλες και φίλοι να κρίνετε και φίλους και εχθρούς. Γιατί όπως κι εσείς, έτσι κι εμείς παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις και των υπολείπων κομμάτων για το νέο νομοσχέδιο. Καταρχάς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται να διαφωνεί με το νομοσχέδιο. Προτείνει, μάλιστα, και αφορολόγητο 10.000 ευρώ για τους επαγγελματίες, το οποίο χαρακτηρίζει και ως κοινωνικά δίκαιο. Συμπληρώνει, βέβαια, ότι τότε, όταν ήταν κυβέρνηση, δεν μπορούσε να εφαρμόσει τέτοια μέτρα, γιατί, όπως λέει, παρέλαβε άδεια ταμεία. Μα αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας. Με τίνος το ιστέρημα ανέλαβε να γεμίσει τα άδεια ταμεία. Με τίνος την αφέμαξη πέτυχε τα μαξιλάρια ασφαλείας των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα ματωμένα πλεονάσματα για τα οποία κοκορεύεται αν όχι με τις μνημονιακές και άλλες βαθιά αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσε και αυτό στο ακέραιο, στο ακέραιο... ενάντια σε μισθωτούς και επαγγελματίες. Τότε δεν ήταν άδικη αυτή η φόρη... για τους μικρούς επαγγελματίες... που σήμερα επεκτείνει η νέα δημοκρατία. Και βεβαίως δεν ήταν στενά μόνο... η φορολογική πολιτική που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ... με κριτήριο τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίστοιχα προχώρησε στην παραπέρα διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης με τον νόμο Κατρούγκαλου. Εφάρμοσε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, όλη τη φαρέτρα της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα την απελευθέρωση του ωραρίου και την καταστρατήγηση της Κυριακάτικης Αργίας στις τουριστικές περιοχές για 32 Κυριακές το χρόνο. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτός που ψήφισε ως κυβέρνηση τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τους οποίους σήμερα οι σέρβισερς και τα φαντς κλέβουν τα σπίτια του λαού ακόμα και για λίγες εκατοντάδες ευρώ. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ που επίσης τοποθετήθηκε ενάντια στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλά υπόθηκαν, ωστόσο δεν ακούσαμε ούτε μια λέξη για τα δικά του πεπραγμένα. Λοτοφάγοι δεν είμαστε, γιατί το Πασόκ ως κυβέρνηση τις ώρες της πιο βαθιάς, πολύχρονης κρίσης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας, αντί να προστατέψει το εισόδημα των επαγγελματιών που βρισκόταν μάλιστα σε ελεύθερη πτώση από τη γενικευμένη αναδουλειά, επέλεξε να προχωρήσει σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με την επιβολή φορολογίας από το πρώτο ευρώ και καθιερώνοντας το τέλος επιτιδεύματος. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και για να εξηγούμαστε, όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ εννοούμε και αυτούς που έχουν μείνει ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που έφυγαν επίσης τελευταία ή είναι σε διαδικασία φυγής τώρα, αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, οι οποίοι βεβαίως και αυτοί εφάρμοζαν τις ίδιες πολιτικές από μάλιστα, υπουργικές θέσεις, παρά τις επιμέρους διαφοροποίησεις τους. Υλοποίησαν όλοι αυτοί, λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, διαδοχικά όλες τις βασικές στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, πολιτικές που τσαλαπάτησαν τα εισοδήματα, τα δικαιώματα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων ανάμεσά τους και των επαγγελματιών. Γι' αυτό τους λέμε, ας μην καμώνονται τους ανήξερους και ας μην πετάνε τον μπαλάκι στην εξέδρα μιλώντας για ιδεολειψία μόνο της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη ή του Χατζηδάκη, όπως λένε ορισμένοι, ακόμα και εντός του κυβερνητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Τις ευθύνες τους δεν μπορούν να τις κρύψουν όλοι τους. Φίλες και φίλοι, ο μαζικός ανυποχώρητος αγώνας που χρειάζεται σήμερα για την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού, αλλά και για την γενικότερη υπεράσπιση και προστασία του λαϊκού εισοδήματος στη συνέχεια, είναι αγώνα στον οποίο οι αυτοαπασχολούμενοι δεν χρειάζεται να τον δώσουν μόνοι τους. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι τα συμφέροντα των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών είναι πολύ κοντά στα συμφέροντα των μισθωτών εργατοϊπαλλήλων και όχι κοντά σε εκείνα των καπιταλιστών. Με συντονισμό και κοινό αγώνα μπορούν να πολλαπλασιαστούν οι δυνάμεις που δίνουν αυτή τη μάχη να πολλαπλασιαστεί η ίδια η δυναμική τους. Για να είναι όμως αυτός ο αγώνας αποτελεσματικός, έχει αγαπητές φίλες και φίλοι και μια βασική προϋπόθεση να στοχεύει στον πραγματικό αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από την στρατηγική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, τη στρατηγική που υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα αστικά κόμματα που, κυ... που κυβέρνησαν και υλοποίησαν όλες αυτές τις βασικές επιλογές. Εύλογα θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι και οι αυταπασχολούμενοι θα μπορούσαν ίσως να χωρέσουν σε μια οικονομία που κινείται με θετικούς ρυθμούς παρά τον ανταγωνισμό. Γιατί να συγκρουστούν. Είναι όμως έτσι. Ας σκεφτούμε τη μεγάλη εικόνα τον θανάσιμο ανταγωνισμό που έχει ξεσπάσει σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, αλλά και με γεωπολιτικούς, στρατιωτικούς όρους στην ευρύτερη περιοχή, στη γειτονιά μας, εδώ. Ή την ύφεση, η οποία φαίνεται ότι ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη εδώ και μήνες. Το ομολογούν και οι ίδιοι. Πρόσφατα, σε συνέδριο Συνδικαλιστικής οργάνωσης, η πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, απαντώντας σε ερώτηση αν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν προσφέρονται χρηματοδοτικά προγράμματα στις μικρές επιχειρήσεις, ομολόγησε το αυτονόητο. Τι είπε, ότι σε συνθήκες που στο εμπορικό επίπεδο ακόμα και παλιοί φίλοι εξελίσσονται σε εχθρούς, ενώντας φυσικά τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής, οι ευρωνοσιακές είπε και εγχώριες χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν παρά να είναι στοχευμένες και να κατευθύνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις εκεί που βγαίνει κέρδος. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οι διακηρυγμένοι στόχοι του κεφαλαίου του αστικού κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένοι και αφορούν τη θωράκιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων όπως και τη διαμόρφωση νέων πεδίων κερδοφορίας. Ποια είναι η θέση των αυτοαπασχολουμένων και των μικροεπιχειρήσεων των επαγγελματιών σε αυτό το τοπίο. Στην ίδια εκδήλωση και παρά τις προσεκτικές διατυπώσεις του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ομολογούσε αυτό που έχουν επανειλημμένα θέση διάφορα αστικά επιτελεία και διεθνικές εγχώρια, όπως ο ΣΕΒ, που την ονομάζει «Φτώχεια των Εθνών», αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ομολογούν όλοι αυτοί? Ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας παραμένει η εκτεταμένη παρουσία χιλιάδων πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δεν έχουν προοπτική μεγέθυνσης. Αυτό δηλαδή που οι ίδιοι ονομάζουν ως διαρθρωτικό πρόβλημα, ως μειονέκτημα της ελληνικής οικονομίας. Αυτή τη διαπίστωση την ενστερνίζεται και η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως αποκάλυψε περίτρανα και το σχέδιο Πισαρίδη. Την ενστερνίζονται όμως και τα άλλα κόμματα. Χαρακτηριστική απόδειξη η στάση τους σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Υιοθετούν τις προτεραιότητές του σε πράσινη και ψηφιακή οικονομία, στο μεγάλο κεφάλαιο συνολικά, και αποκρύπτουν ότι ένα εκ των προαπαιτούμενων μέτρων είναι η φορολογική συμμόρφωση, όπως την λένε, των επαγγελματιών. Γιατί η οικονομική δημοκρατία, όπως την ονομάζουν κάποιοι, ούτε υπάρχει, ούτε υπήρξε, ούτε μπορεί να υπάρξει. Αντίθετα, τα συμφέροντα των λίγων προϋποθέτουν το ξεζούμισμα των πολλών και αυτό το γνωρίζουν τα αστικά κόμματα του τόπου μας και το υπηρετούν πολύ πιστά παρά τις κούφιες αντιπαραθέσεις τους σαν αυτές που κάνουν μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή στα κανάλια. Να γιατί επιμένουμε ότι το υπάρχον νομοσχέδιο υπηρετεί εξίσου τόσο τη γενικευμένη φορολογική επίθεση, όσο και την εκτεταμένη ψηφιοποίηση, που σκόπιμα δεν έχει συγκεντρώσει, όπως παρακολουθούμε όλοι, και τα φώτα της δημοσιότητας. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις των επαγγελματιών που συνήθως είναι ατομικές, μονοπρόσωπες ή έχουν ένα-δυο βοηθούς συνήθως από την οικογένεια δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, πόσο μάλλον όταν η ίδια η κρατική στήριξη είναι ελάχιστη. Προχωρά όμως, όπως όλοι βλέπουμε, αποφασιστικά. Και όχι μόνο για λόγους διασταύρωσης των φορολογικών στοιχείων, όπως αφήνει να εννοηθεί η λέει, προχωρά γιατί η ένταξη όλων των οικονομικών μονάδων στην ψηφιακή καταγραφή των λειτουργιών τους ανοίγει το δρόμο για να επιταχυνθεί η ίδια η συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου, η παραπέρα μονοπόληση, αν θέλετε, σε κάθε κλάδο ξεχωριστά. Ποια μικρή επιχείρηση, ποιος αυτό απασχολούμενος μπορεί να αξιοποιήσει τα νέα συγκεντρωμένα δεδομένα που παρέχει η ψηφιακή αποτύπωση της αγοράς και μάλιστα σε ανταγωνισμό με τη μεγάλη επιχείρηση που έχει τα κεφάλαια, αλλά έχει και την κρατική στήριξη για να επενδύσει και να επεκταθεί. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δείχνει τι σημαίνει νέα μορφή εξάρτησης από τους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω των ψηφιακών πλατφορμών. Και είμαστε ακόμα στην αρχή σε όλα αυτά. Φίλε και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας. Σας καλεί να δυναμώσουμε τον αγώνα να πυκνώσουν οι γραμμές ενάντια στο νέο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης, να δυναμώσει η συλλογική δράση, θέτοντας στο επίκεντρο της διεκδίκησης τη συνολική προστασία του λαϊκού εισοδήματος, το σύνολο των λαϊκών αναγκών, αμφισβητώντας την κυρίαρχη πολιτική που προωθούν οι κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτόν τον αγώνα δεν είστε μόνοι σας. Στην ίδια όχθη του ποταμού στέκονται και οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στην ίδια όχθη στέκεται η μικρομεσαία αγροτιά. Στην ίδια όχθη στέκονται όλες οι εργαζόμενες κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα βλέπουν το εισόδημα, τις ανάγκες, την καθημερινότητά τους να επιδεινώνεται δραματικά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε εμείς με τη συμμαχία της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας να ανοίξουμε το δρόμο της αντιπίθεσης σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.